Κύριε Πρεφερειάρχα, δώστε μας αυτό που εσείς ζητήσατε. Ζητήσαμε άμεσα να γίνουν έλεγχοι των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων, στις δομές των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στον Αριστεία, στον Αμπελώνα και στον Γιάννουλη, άμεσα στο γυροκομείο της Λάρισας, στο πιστό γυμναστήριο του Τυρνάβου και στις δημόσιες δομές, στα σχολεία, και μετά να ξεκινήσουμε τα σπίτια, ποια είναι κατοικήσιμα και ποια όχι, και μετά να γίνει κατηγοριοποίηση πράσινο, κόκκινο και κίτρινο. Υπάρχει συντονισμός, έρχονται οι σκηνές και αναμένουμε περισσότερο πλέον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετακίνησης, όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί, δεν υπάρχει τροματισμοί. Οι τρεις γέφυρες, μία γέφυρα δόθηκε σε κυκλοφορία, τις άλλες δύο τις ελέγχουμε. Δεν υπήρχε κανένα τραυματισμό. Σπίτια έχουν πέσει περίπου 100 στην περιοχή, τα περισσότερα κατοίκητα. Ζημιές έχουν υποστεί πολλά σπίτια. Αλλά υπάρχει ο φόβος ότι πρόκειται να γίνει με τους μετασεισμούς. Όποια πληροφορία και όποια έχει διακινηθεί για τρομοκρατία του κόσμου δεν ισχύει, γιατί δεν έχει δήλωση από κανέναν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα υπάρξει κάτι επικίνδυνο. Δεν ξέρουμε, οι ειδικοί θα μιλήσουν, αυτοί που παρακολουθούν χρόνια τώρα το ρήγματος του Τυρνάβου, που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εδώ στο Δαμάσι πόσα σπίτια κατοικήσιμα έχουν καταστραφεί? Κατοικήσιμα έχουμε μια εικόνα πρώτης καταγραφής που κάναμε, γύρω στα 50 σπίτια, τα οποία τα περισσότερα είναι μη κατοικήσιμα. Τα υπόλοιπα είναι κατοικήσιμα. Τι εννοείται μη κατοικήσιμα?